Νικόλαος Γκόντας. Ο Νίκος Γκόντας γεννήθηκε στο Βαρλαάμ Ιωαννίνων στις 31 Δεκεμβρίου 1957. Ολοκληρώνοντας την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε δεκτός στη Ζωσιμαία Σχολή, όπου παρακολούθησε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο, αποφυτώντας το 1975. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1980 στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αμέσως μετά υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός στρατολογικού. Υπηρετεί πιστά εφ' εξής τη μάχη με δικηγορία στη χώρα μας και εκτός Ελλάδος ως δικηγόρος παραρίο πάγο, έχοντας χειριστεί πλειάδα υποθέσεων, μεταξύ των οποίων δίκες που απασχόλησαν το Πανελλήνιο. Στον αυτοδιοικητικό στίβο μπαίνει για πρώτη φορά το 1994, όπου εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Πρωτοπορίας με υποψήφιο δήμαρχο τον αρχιτέκτονα Τάσο Παπασταύρου. Στις εκλογές του 1998 εκλέγεται δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος και αναλαμβάνει αντιδήμαρχος από 1η-1η-1999 έως και 31/12/2002, οπότε και εκλέγεται Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων μέχρι 31/12/2002. Στις εκλογές του 2002 εκλέγεται Δήμαρχος Ιωαννίνων ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας, όπως και στις επόμενες εκλογές του 2006, έχοντας διατελέσει 2 τετραετίες Δήμαρχος Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του, ο Δήμος αναδείχθηκε πρωταθλητής σε έργα, έχοντας συνδυάσει τη θητεία του με μεγάλες και εμβληματικές παρεμβάσεις, πεζοδρομήσεις κέντρου, υπόγειο πάρκινγκ, Grand Serai, ζωγράφιο οίκος ευγυρίας, παιδική σταθμή Καλούτσαλης, Κιάφας και Βοτανικού, τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός, Κενάν Μεσαρέ, Βογιάνου, Γεννηματά και άλλα. Από το 2019, η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία με επικεφαλής τον Νίκο Γκόντα συμμετέχει στην συμπαράταξη της διοίκησης του Δήμου, ενώ θα είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννίνων στις επικείμενες δημοτικές εκλογές του φθινοπόρου. Όντας ενεργός πολίτης, είναι μέλος σε πολλά κοινοφελή σωματεία των Ιωαννίνων, ενώ επί σειρά ετών διατέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννηνα. Ο Νίκος Γκόντας είναι παντρεμένος με την Εκταρία Τσιούρη και πατέρας τριών τέκνων, της Σοφίας δικηγόρου Αθηνών, της Κωνσταντίνας πτυχιούχο μάρκετινγκ και φοιτήτρια σχολής φωτογραφίας και του Δημήτρη μαθητή δημοτικού. Παρακαλώ την απονομή στον Δήμαρχο Νίκο Γκόντα να κάνει ο βουλευτής και επίσης απόφυτος και σειρά μου στη Ζωσιμαία, ο κύριος Σταύρος Καλογιάννης. Ιδιαίτερη τιμή που απόψε μαζί με τον δάσκαλό μου στο Δημοτικό, τον Κώστα τον Κουλίδα,
το οποίο εύχομαι τα χρόνια να είναι πάρα πολλά και υγιή όπως είναι, και επίσης με την παρουσία του μέντορά μου που από συγκίνηση δεν μπόρεσε να μιλήσει, του Τάσου του Παπασταύρου, να πω ότι το μήνυμα, οι αρχές και αξίες που πήραμε από τη Ζωσιμαία Σχολή όχι μόνο μας ακολουθούσε, μας δίνει την δυνατότητα αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη ό,τι από αυτά που έχουμε πάρει να μπορέσουμε να τα δώσουμε και στις επόμενες γενιές. Ειλικρινά, με ιδιαίτερη συγκίνηση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αποφύτων της Ζωσιμαίας Σχολής, μια Ζωσιμαία Σχολής που το πάθος του αείμνηστου Σάκη Δάλα, που ειλικρινά το έζησα και το βίωνα μέχρι την τελευταία του πνοή, ήταν εκείνο που ανέδειξε και δίνει σε εμάς ένα μήνυμα ότι όχι μονάχα είμαστε περήφανοι, αλλά θα δώσουμε και τον καλύτερο εαυτό μας για ό,τι καλύτερο, γιατί αυτή η πόλη αξίζει τόσα πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ από καρδιά σας.